Κύριε Υπουργέ, η πρωτολογία σας, η απάντησή σας, δυστυχώς επιβεβαιώνει όχι την θέση ή, αν θέλετε, την ανησυχία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά την απόγνωση αυτών των ανθρώπων που υφίστανται αυτά τα προβλήματα στην Σαντορίνη. Δεν υπήρξε κάποια διαβεβαίωση για τι θα γίνει. Ακούσαμε υποσχέσεις και με βάση αυτές θα συνεχίσουμε να παρατηρούμε και να εξετάζουμε αυτή την ιστορία. Όμως, τα προβλήματα τα αναφερόμενα στη σημερινή επίκαιρη ερώτηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τα θεωρεί ως ένα σύμπτωμα. Και είναι ένα σύμπτωμα μιας ασθένειας που δεν είναι άλλη από το ίδιο το βάρβαρο εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα που ζούμε. Το σύστημα που τη διασφάλιση της λαϊκής περιουσίας, ακόμη και της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, τη μετράει με τη μεζούρα του κέρδους. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες, για το πυροσβεστικό σώμα επήγει η αντιμετώπιση σήμερα, το τονίζουμε σήμερα, δομικών προβλημάτων για τη λύση των οποίων το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει συγκεκριμένες, εφαρμόσιμες και κυρίως λύσεις που κινούνται στη στήριξη των λαϊκών συμφερόντων, της προστασίας του περιβάλλοντος, του εξοβελισμού, κάθε προσπάθειας εμπορευματοποίησης της δημόσιας γης. Ξεπερνώντας το στενό πλαίσιο της σημερινής ερώτησης, επιτρέψτε μου να αναφέρω κάποιες από αυτές. Πρώτα απ' όλα, να καταργηθούν όλοι οι αντιδασικοί νόμοι που ψήφισαν οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Να καταργηθεί στο σύνολό του ο νόμος 4662 του 20 με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωσης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» κτλ. Τρίτον, να γίνει ριζική αλλαγή και εξυγχρονισμός του αντιπυρικού σχεδιασμού, της πυροπροστασίας και της πολιτικής προστασίας με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού και των δασικών οικοσυστημάτων. Να γίνει αύξηση του μόνιμου προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής και δασικής υπηρεσίας. Να ενισχυθεί και να ανανεωθεί ο Εθνικός Εναέριος Στόλος Αεροπυρόσβεσης και Διάσωσης, παίρνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές συνθήκες της χώρας μας. Να υπάρξει ριζική αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης των πυροσβεστών μέσα από ένα τρίχρονο πλάνο εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα συμπεριλαμβάνει και την πρακτική εκπαίδευση. Να γίνει σχεδιασμός των απαραίτητων δασοτεχνικών αντιδιαβρωτικών αντιπλημμυρικών έργων και εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων. Εφαρμογή ενός σύγχρονου μισθολογίου για τους πυροσβέστες που θα λαμβάνει υπόψη και το σημερινό κόστος ζωής. Την ακόλυτη μισθολογική προαγωγή όλων με τα χρόνια υπηρεσίας άσχετα από τον φέροντα βαθμό. Να χορηγηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας για τις αστικές και δασικές πυρκαγιές σε όλους τους πυροσβέστες. Ένα αίτημα που φθάνει σε μας από κάθε πυροβεσβεστικό σταθμό της Ελλάδας. Να αναγνωριστεί το επάγγελμά τους ως βαρύ, ανθυγιεινό και επικίνδυνο και να θεσπιστεί το προεδρικό διάταγμα για την υγιεινή και ασφάλεια στο επιχειρησιακό σκέλος. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ μην απασχολείτε τον κύριο Υπουργό, ο οποίος θέλει να παρακολουθεί τον εισηγητή, τον υπερωτώντα βουλευτή. Βέβαια ο κύριος οικονόμου μπορεί όπως ο Ριγέννης και να ακούει και να παρακολουθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να τον απασχολείτε. Ορίστε. Κρατάω τον χρόνο. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκαμε στο προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης και τελειώνω. Δεν είναι η μόνη περίπτωση η οποία αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Υπήρξε μια πρόσφατη ανακοίνωση της ενωτικής αγωνιστικής κίνησης πυροσβεστών. Είσαστε κι εσείς αποδέκτες, όπως είναι αποδέκτες και το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η ίδια ακριβώς περίπτωση ισχύει και στο νησί της Σκιάθ. Μισθωμένα παραχωρημένα σπίτια, ήδη οι ιδιοκτήτες τους απαιτούν να τα επιστρέψουν όπως είχαν συμφωνήσει. Και αυτοί οι πυροσβέστες θα βρεθούν στον δρόμο. Εμείς
και από αυτό το βήμα εδώ, και δεν είναι το μοναδικό, τους καλούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που υφίστανται αυτές τις συνθήκες, και δεν είναι μόνο η Σαντορίνη και η Σκιάθος. Ας υπερβούν τις αναστολές τους, τους φόβους τους, τυχόν δεσμεύσεις που ήδη έχουν αναλάβει, και να δημοσιοποιήσουν και να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Η αξιοπρέπειά τους είναι στα χέρια τους και στα χέρια κανενός άλλου. Σας ευχαριστώ.